εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Όντως φτάσαμε στο τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας φετινής που είχαμε κάνει για την ανάπτυξη και τον πλούτο του Ισμού της Κορίνθου και του καναλιού γενικότερα. Έχει γίνει μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη από 13 πανεπιστήμια της Μεσογείου και φτάσαμε σήμερα να κάνουμε τα εγγένεια αυτής της έκθεσης. Το εργαστήριο θα αρχίσει από αύριο με νέα θέματα τα οποία θα, αφού τα δουν οι φοιτητές από κοντά, θα μπορέσουμε να ενώσουμε κάθε πανεπιστήμιο με έναν φοιτητή, ούτως ώστε group-group να παρουσιάζουν τα θέματα τα οποία θα τους βάλουν. Αυτή όμως η μεγάλη προσπάθεια, εκτός από τον Γιάννη τον Γιοζελή, είχε ένα μεγάλο χορηγό, τον Ντίνο τον Λούτα, τον Κορίνθιο, ο οποίος γενναιόδωρα βοήθησε αυτή την εκδήλωση και πιστεύω και τον ευχαριστώ δημόσια για αυτή την προσπάθεια. Είναι μια μεγάλη τεχνική εταιρεία στον Καναδά και πραγματικά μόλις το άκουσμα μια τέτοιας εκδήλωσης, μια τέτοια επιχείρηση μεγάλο επίπεδο όπως είναι αυτή, φανταστείτε ότι στο γραφείο του απασχολεί πάνω από 40 αρχιτέκτονες μηχανικούς, δέχτηκε μεγάλη χαρά να προσφέρει. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντίνο Λούτα. Ευχαριστώ και όλους όσοι συμπαραστάθηκαν σε αυτήν την εκδήλωση. Πιστεύω ότι στο τέλος θα έχουμε αίσια αποτελέσματα με καλές προοπτικές και καλές συνθήκες. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Κάθε χρόνο γινόταν αυτό το event, γινόταν στο Μάιο. Λόγω της κατάστασης του Μαΐου και των εκλογών, φέτος το φέραμε λίγο πιο μπροστά, γιατί πλέον έχει καθιερωθεί το φεστιβάλ των αρχιτεκτονικών σχολών να γίνεται κάθε χρόνο. Να πούμε ότι μπορεί να ξεκινήσει αυτό το φεστιβάλ από την Κόρινθο, όμως πήγε μέχρι και στον Δήμο Κηφισιάς και στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι. Πιστεύω ότι όλα θα στρώσουν, όλα θα βρούμε μια άκρη πραγματική και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο για μένα οι χοροεσπερίδες και οι πίτες που διοργανώνονται και πάνε όλοι μαζί. Πρέπει να παίρνουν μέρος και σε αυτά τα ζητήματα. Ουσιαστικά ζητήματα. Ουσιαστικά ζητήματα. Πόσες προτάσεις έχουν έρθει, κύριε Γκεζερλή, από αυτούς τους φοιτητές? Είδαμε έναν ολόκληρο όροφο γεμάτο με προτάσεις για το μέλλον της Κορίνθου. Στο γραφείο, στο Πανεπιστήμιο της Πεσκάρας, πρέπει να υπάρχουν περίπου 1.000 μελέτες για το Δήμο Κορινθίου. 1.000 μελέτες. Σε κάθε σημείο του Δήμου Κορινθίου υπάρχει μελέτη. Πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποιος κάπου κάποτε να αξιοποιήσει αυτό το υλικό. Ευχαριστώ, θα τα πούμε μετά την εκδήλωση. Θέλω να σας πω μόνο άλλο ένα που είδα, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Είδαμε ότι υπάρχει και μία πρόταση για τον Ισμό. Όχι μία, δεκάδες προτάσεις για τον Ισμό. Πολλές. Που είναι ίσως το μεγάλο στοίχημα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για την Πελοπόννησο συνολικότερα. Δεν θα ήθελα να προτρέξω σήμερα, θα τα πούμε στο τέλος αυτής της εκδήλωσης. Δηλαδή φαντάζεστε ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη? Βεβαίως. Ο Ισμός για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο μοχλός ανάπτυξης ολόκληρης Ελλάδας. Εάν δεν το καταλάβουμε εκεί, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να είμαστε μητές των αρχαίων Ελλήνων. Να συγχαρώ τον φίλο και αρχιτέκτονα Γιάννη Γκεζερλή που είχε την έμπνευση και την πρωτοβουλία για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο γιορτάζει τα 7 του χρόνια. Είναι ένα φεστιβάλ των αρχιτεκτονικών σχολών που εντοπίζεται ιδιαίτερα στην περιοχή της Κορίνθου, της Κορινθίας και του Ισμού. Εδώ θέλω να σταθώ, διότι ο Γιάννης ο Γκεζερλής ήταν ο πρωτοπόρος, θα έλεγα, για την αξιοποίηση της περιοχής αυτής. Με μελέτες που κάνανε πολύ καλά πανεπιστήμια της Ελλάδος, πολύ καλά πανεπιστήμια της Ιταλίας, αλλά και όλες τις μεσογειακές λεκάνες, ιδιαίτερα της Βόρειας Αφρικής.
Είναι και πρωτοπόρος λοιπόν, διότι συναλλάσσεται, διότι μοχλεύει και άλλα πανεπιστήμια, άλλα ανώτατα ιδρύματα της απέναντις πλευράς της Μεσογείου, διότι η Μεσόγειος είναι η θάλασσα η οποία μας ενώνει. Είναι η γέφυρα που συνδέει τη βόρειο με τη νότια πλευρά αυτής. Ο ισμός Κορίνθου είναι πράγματι μία αντιστοιχία. Είναι ένα ευληματικό σημείο, αλλά ενώνει δύο θάλασσες. Ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό και τον Κορινθιακό με τον Σαρωνικό. Άρα λοιπόν αυτή η σύμπτωση, η οποία δεν είναι καθόλου σύμπτωση, είναι ένας συμβολισμός που λέει πάρα πολλά. Λέει ότι θα δουλέψουμε όλοι μαζί, λέει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε συνεργασίες και συνέργειες με τα άλλα νότατα ιδρύματα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτά τα δυνατά αποτελέσματα εκτίθεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο 7ο φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα στο φιλόξενο επιμελητήριο της Κορίνθου. Η εκδήλωση που διοργανώνεται στο επιμελητήριο και αφορά τις προτάσεις από πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών για την ανάπλαση της Κορίνθου είναι σημαντική. Όπως γνωρίζετε, είχε πάλι φιλοξενηθεί στο επιμελητήριο Κορινθίας πριν από μερικά χρόνια και παλιότερα ήταν στον Δήμο Κορινθίων η φιλοξενία. Νομίζω ότι οι φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί και οι καθηγητές τους από την Ιταλία και άλλες χώρες και από την Ελλάδα έχουν σημαντικές προτάσεις για το Δήμο Κορινθίων που αξίζει να αξιολογηθούν και πολλές από αυτές να προκριθούν και να αλλάξουν την φυσιογνωμία της πόλης της Κορίνθου. Θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα, στους επόμενους μήνες, θα γίνουν και άλλες αντίστοιχες τέτοιες εκδηλώσεις από ειδικούς που θα προτείνουν λύσεις για την ανάπλαση της Κορίνθου και όχι μόνο, αλλά και της γύρω περιοχής, και αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα έχουμε το συνέδριο των αρχιτεκτώνων. Είναι περίπου 110 αρχιτέκτονες, οι οποίοι έχουν έρθει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα. Είναι αρχιτέκτονες οι οποίοι έχουν έρθει από την Ιορδανία, από την Ιταλία, από την Παλαιστίνη και περιμένουμε να δούμε τα σχέδιά τους που θα σχεδιάσουν για τη Νέα Κόρινθο. Γίνεται συμπόγιμα στο 7ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής. Εγώ είμαι σημαντικός, βλέποντας τα επιτεύγματα που έχουν πετύχει οι αρχιτέκτονες και τα 14 πανεπιστήμια που συμμετέχουν, το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι η πόλη μας μπορεί να γίνει πανέμορφη, αρκεί να ξεκινήσουμε, να προσπαθήσουμε να την κάνουμε πανέμορφη όπως μας αξίζει σε όλους.